πια μονάχος κι όλα μοιάζουν σαν ψέμα και περιμένω εδώ, περιμένω εδώ. Με τα καλλιτεχνικά να ξεκινήσουμε. Τι ετοιμάζεις? Είναι κάποια πράγματα στην Αμερική, κάποια πράγματα στη Γερμανία. Ο δίσκος που ετοιμάζω εδώ πέρα. Ένα σύγκριτο που θα κυκλοφορήσει τώρα πολύ πολύ σύντομα. Χάος λέγεται. Είναι σε μουσική δική μου και σαν μπαλτζή στίχη. Την απόφαση να φύγεις για την Αύπακτο, να αφήσεις την Αθήνα, πώς την πήρες? Αυτό ήταν το πιο εύκολο πράγμα. Ήθελα να το κάνω πάντα, βοήθησε και ο κορονοϊός. Μία που πήγα, μία που έκατσα, τελείωσε. Το μεγαλύτερο κέρδος είναι αυτό που ξυπνάω το πρωί και ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω όλο τον Κορνηφιακό μπροστά μου και από την άλλη πλευρά βλέπω το κάστρο στην Αυπάκτου και κάθε μέρα λέω το ίδιο πράγμα. Τι ζω. Τον Θανάση όμως φέτος δεν τον είχες μαζί, μετακόμισε στην Αθήνα. Όχι, είχε έρθει στην Αθήνα. Πώς την πήρατε με τη Φωτεινή αυτή την απόφαση? Η Φωτεινή να φέρει το παιδί στην Αθήνα, το έφερε, μάνα είναι. Σε κάνει ό,τι θέλει ο μικρός? Κανονικότατα. Αλλά τον έχω μάθει ότι πλησιάζουμε ένα μαγαζί και βλέπει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, για παράδειγμα. Θα γυρίσει, θα μου πει, μπαμπά, έχουμε λεφτά? Εγώ μπορεί να έχω. Αλλά θα του πω, όχι αγάπη μου, αύριο θα έχουμε ή την άλλη εβδομάδα που θα δουλέψω. Έτσι, μουντιά. Την άλλη εβδομάδα όμως, εγώ θα πάω να το πάρω, χωρίς να μου το πει. Αγάπη τι λένε και ψάχνω να τη βρω. Με άδεια βαλίτσα και τρέλα στο μυαλό. Με τις πρώην συντρόφους, με τις πρώην σχέσεις σου, διατηρείς επαφές? Με την πρώτη γυναίκα μου, τη Δήμητρα, πάρα πολύ καλές. Με την Ευρυδίκη όχι. Με τη Φωτεινή έχουν φτιάξει πολύ, οι σχέσεις μας είναι μια χαρά. Καλλιτεχνικά με την Ευρυδίκη θα μπορούσατε να συνεπάρξετε πάλι? Μακάρι. Όχι, μακάρι σε μια ωραία συναυλία. Πολύ θα γούσταρα. Ποιο είναι το πιο περίεργο, το πιο απροσδόκητο περιστατικό που σου έχει συμβεί on stage? Με την Άννα Βύση, που ανέβηκε η Λουλουδού πάνω να μου ρίξει λουλούδια στο κεφάλι. Που δεν υπήρχε αυτή η περίπτωση, δηλαδή το είμαι στην εκατομμύρια και τη έλεγα και με το μικρόφωνο, φύγε. Αργότερα. Ο πιο καλός, καλός τραγουδιστής μες στα αστέρια εχάθη. Φανατική θαυμάστρια που να σου έγινε εφιάλτης είχες ποτέ? Τρεις. Στόκερ. Με μαχαιρωμένα τα λάστιχα της μηχανής μου και να φεύγω και να σου τσάκ να σκοτωθώ. Και άλλα πράγματα πολύ πιο άσχημα. Αυτό ήταν το λιγότερο. Έχεις μιλήσει κάποια στιγμή για τη μάχη με την κατάθλιψη? Η κατάθλιψη είναι ένα με μένα. Την έχω περάσει. Πήγα να αυτοκτονήσω κανονικά. Τι σε έφτασε σε αυτό? Τίποτα. Κρίση πανικού για ένα συμβάν που είχε συμβεί στον πατέρα μου. Ένα καρδιακό επεισόδιο και με έπιασε εμένα. Κλείδωσε εδώ πέρα το ηλιακό πλέγμα και έπαθα αυτό. Μα εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπώ χωρίς να ξέρω το γιατί. Το καλοκαίρι πώς θα το περάσεις? Καλοκαίρι συναυλίες και ψάρεμα όλες τις υπόλοιπες μέρες. Και μια χαρά. Και ο μικρός από το πρωί στο βράδυ μέσα στη θάλασσα. Τόσο αγαπώ όπως κανείς δεν στο χειρίζει.